Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Αποστόλη. Είμαι ο Στέλιος από Λιούπολη. Σε πήρα να σου πω ότι χθες η παράσταση ήταν εκπληκτική, πραγματικά. Περίμενε τη δικιά μου, λες ή του Θήμιου. Τη δικιά σου, ποιο Θήμιου. Δεν κατάλαβα τι είπες. Ναι, οκ. Από Λιούπολη δεν είπες. Εντάξει, επειδή παίρνουμε λίγο, δεν πάμε στο Θήμιο, πάμε και σε σένα. Μπράβο. Αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω, να διευκρινίσουμε. Και πραγματικά ήταν τρομερή, κοντά 2,5 ώρες. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Βγάλαμε και φωτογραφιούλα μετά, Θεούλη. Και πήρα να εκφράσω την εκπληξή μου. Πουλάνε μπάτσι την ηρωίνη που κατασχέτουν. Έχουν συλληφθεί συνολικά 10 άτομα. Οι δύο είναι λιμενικοί. Οι δύο αυτοί οι άνδρες εμπλέκονται σε ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαίνης. Η λιμενόμπατση. Αυτούς δεν τους ξέραμε. Εμείς τους άλλους είχαμε παρεξηγήσει. Η αλήθεια είναι το λέγαμε μικρή ότι οι μπάτσι πουλάνε την άσπρη σκόνη, αλλά το θεωρούσα υπερβολή. Και έρχεται η ζωή καμιά φορά. Έλα ρε αγόρι, να πούμε, δεν πάμε πολύ κίνηση. Να σου πω τώρα, γιατί το κάνεις δε θέμα για τα παιδιά εκεί. Την κοκαίνη την είχαν εκεί μπροστά. Την κοκαίνη, Κατερίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την Ελλάς, την έβρισκαν από την κατασκευμένη ναρκωτική ουσία, η οποία εντόπιζαν στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια την προωθούσαν στην αγορά. Δηλαδή τι να την κάνουνε, να την πάνε να την κάψουν, είναι. Όχι ρε παιδί μου, δεν λέω, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε τώρα. Αν πεις τώρα βέβαια από την άλλη, λιμενόμπατσι είναι, νιώσανε μια οικειότητα παραπάνω θα έλεγα. Αφού τους είχαν βάλει να την παίρνουν από τα καράβια να τη μαζεύουν. Τι μαζεύανε τα παιδιά μετά. Αυτό είναι αλήθεια. Να σου πω και σκούπα να βάλεις, μια γραμμούλα την αφήνει. Πριν μπει στο φαράσι. Λοιπόν, προσπαθήσαν οι άνθρωποι να μαζέψουν. Είναι αυτή η γραμμή που έμεινε που δεν μπαίνει ποτέ στο φαράσι. Τι να κάνανε. Ρε Αποστολή, εδώ. Τώρα, αν αυτή η γραμμή ήταν κάποια χιλιόμετρα, άλλο θέμα. Εντάξει, ήταν λίγο μεγαλύτερη τώρα. Τι να την κάνουμε. Και εγώ αυτό λέω τώρα. Εντάξει, χαζά. Αφού βγήκε μεγάλη, τι να την κόψουμε. Και πέρα από αυτό τώρα. Δεν θυμάσαι και ο άλλο ο δικαστικό στη Βουλή τη με τους πιτσιρικάδες που του το φέρνανε και γινότανε και. Αυτός δικάστηκε, αλήθεια. Τι έχει γίνει με αυτόν. Δεν το θυμάμαι, όμως θα δικάστηκε, είμαι σίγουρος. Ναι, ας είναι καλό ο άνθρωπος. Και αυτός βοήθαγε στην κατανάλωση, κατάλαβες. Ναι. Όλοι. Αυτή είναι η ανάγκη. Επίσης, τώρα να πούμε και αυτό, είναι σαν τα δακρυγόνα. Άμα δεν τα ρίξει τα δακρυγόνα, μετά θα παραπονιέσαι ότι σου ρίχνουν λιγμένα. Έτσι και η κόκα. Η καλή κόκα νοτίζει μετά. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, ας την εμπορευτούν οι άνθρωποι της αστυνομίας και της λιμενικής αστυνομίας να τελειώνουμε. Να μπει φρέσκα στην αγορά. Δηλαδή, τρώσει συμπαγιάτικο ψωμί. Όχι. Έτσι, εδώ το Λονδίνο γέμισε κοριού. Σκέφτεσαι να πέσει πάνω στην κόκα, να πέσουν οι κοριοί, τι έχει να γίνει. Άσε με τώρα. Ειδικά όσοι την κρύβουν στα στρώματα από κάτω, είναι ρίσκο με τον κοριό. Γεια σου, οικογένεια Αρχίδη. Πώς. Κάνετε. Η οικογένεια Αρχίδη, είπα. Δεν θέλουμε αλήτες στο γήπεδο. Θέλουμε παιδιά οικογενειάρχηδες. Α, τι υλικό. Τι κάνετε. Τι χαριτωμένο. Καλά είστε. Πώς είστε. Καλά, εσείς. Μια χαρά και εγώ. Καιρό έχω που προσπαθώ να σε πάρω από τότε που έλεγε η κοπέλα ότι πρέπει να περπατήσουν τα παιδάκια. Όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου να περπατούν 1-1,5 χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο τους, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο η εκπαιδευτική κοινότητα και εγώ ως υπεύθυνη σε αυτό το Υπουργείο, αλλά και εκπαιδευτικός ίδια, θεωρώ ότι είναι αποτρεπτικό. Και εγώ ήθελα να προσθέσω ότι καλά λέει, επειδή εγώ ήρθα από Αλβανία, Ελλάδα, Αθήνα, περπατώντας και δεν έπαθα τίποτα. Περπατώντας ήρθες? Ναι, πριν χρόνια. Δεν έπαθα τίποτα. Ακόμα ζω και είμαι καλά. Είναι μια χαρά. Α, εντάξει. Αυτό είναι καλό. Περπάτα. Δηλαδή, αυτό. Ας αφήσουμε ένα μήνυμα. Περπατάτε. Περπατάτε γιατί χανόμαστε. Περπατάτε. Γιατί χανόμαστε. Καλή εβδομάδα, Αποστόλη. Ναι, ποιος είναι. Ο Μαρκόνι. Α, συγγνώμη, σε πέρασα για τη Λουκά, την Ελένη. Ναι, να σου πω κάτι. Μπορείς να μου κάνεις ένα ψυχικό, σε παρακαλώ πολύ, μιας και σε έχω κάθε μέρα εδώ. Όχι, δύσκολα σας πιάνω. Λοιπόν, ακούστε, ένα λεπτό με ρωτήσατε. Δεν θέλω να πιάσετε εμένα, θέλω να πιάσετε μια σαλινή κάτι. Ο Παναγούλης με τον Αρτέμι Ευάγγελο. Λοιπόν, συνεργαζόταν για να κάνουν όπλα στην Ελλάδα και φάγανε τον Παναγούλη. Το έγραφε το περιοδικό Αντί, δεν είναι δικό μου αυτό. Αυτοί που είπανε να βγαίνουν. Θέλω να τους ενημερώνω για τα UFO, να μπαίνουν να βλέπουν στην Αμερική. Εγώ είμαι ασυρματιστής, στέλνω ένα σήμα, φάρος παρασύρεται, να είναι ασφαλής ο πλούς του πλοίου. Δεν έχω τέτοιες δυνατότητες. Υπάρχουν πολλοί που τα μεταφράζουν όπως είναι το YouTube Μαλένα Ραφ, ή να μπαίνουν οι ίδιοι όλα τα αμερικάνικα έχουν διαλόγους ελληνικούς. Κουράστηκα ρε παιδάκι μου τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σε ακολουθήσω, είναι ώρες που δεν μπορώ. Άστο. Άστο, σου λέω άστο. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω πια. Κουράζομαι κι εγώ. Έλα, γεια.
Λοιπόν, ποιος είναι ο χειρότερος πλούσιος? Ποιος? Ο φαντασμένος, φίλε. Τι εννοώ? Άκου, άκου. Ο φτωχός που νομίζει ότι είναι πλούσιος και κάθεται σε ένα τραπέζι μαζί με την παρέα του και επειδή ντρέπεται να πει ότι είναι φτωχός, ντρέπεται ότι τα βγάζει πέρα δύσκολα, ντρέπεται ότι είναι στο θάνατο, ντρέπεται ότι το ψυγείο του είναι άδειο, ντρέπεται ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι απλήρωτος, το παίζει πλούσιος. Βέβαια, βοηθάει και η κυβέρνηση σε αυτό. Ας πούμε, τώρα που έχουμε μια καταπληκτική ποιότητα ζωής και ανάπτυξη, είμαστε όλοι πλούσιοι. Άρα. Η Ελλάδα, θα επιμείνω σε αυτό, μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής. Καλά, σε αυτό συμφωνώ. Αν όμως ο μικροαστισμός. Στις δηλώσεις τώρα, στο πορτοφόλι, αλλά όλοι πλούσιοι. Έτσι. Αλλά αν ο μικροαστισμός, ο οποίος διαφεντεύει τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, σταμάτα για να υπάρχει, πίστεψε με, θα υπήρχε και καλύτερος κόσμος. Έλα, Αποστολή. Έλα. Με την πρώτη, ε. Ναι, με την πρώτη. Ποιος, ποιος? Κουβανολόγος. Έλα, Κουβάν. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε για την προβολή. Ήρθε και κόσμος και από εσάς στην εκδήλωση για το Χωσέ Μαρτί. Ήταν πολύ πετυχημένη. Θα ανεβάσουμε και τα βίντεο για όποιον δεν μπορούσε να έρθει ζωντανά. Ωραία. Αλλά μάλλον κάποιος πράκτορας του υπεριαλισμού ήρθε εκεί και με κόλλησε COVID τώρα. Και ήμουν φυλακισμένος τώρα μέρες. Θα αποφυλακιστώ όμως. Ήθελα να σε πάρω να σου πω, θα είχα πει και την άλλη φορά στα γρήγορα. Υπάρχει μια διεθνής καμπάνια η οποία έχει να κάνει με τη λίστα που φτιάχνουν οι ΗΠΑ και βάζουν τον ενοχλεί σε μια λίστα που υποτίθεται στηρίζει τους τρομοκράτες. Έχουν εκεί διάφορες χώρες. Μέσα σε αυτές έχουν βάλει και την Κούβα τώρα. Την είχαν βγάλει κάποια στιγμή και την αναβάλανε. Και το οποίο δεν είναι μόνο συμβολικό. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον αποκλεισμό γιατί δεν μπορούν να έχουν συναλλαγές με τράπεζες, τους βγάζουν όλες τις συναλλαγές άκυρες, τις μπλοκάρουν λογαριασμούς κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια διεθνής καμπάνια συλλογής υπογραφών. Τη βρίσκεται είτε στο site του Πολιτιστικού Συλλόγου Χωσέ Μαρτί, είτε στο Let Cuba Live, όποιο γκουγκλάρει, και στο site του Ελληνοκουβανικού νομίζω είναι. Όποιο θέλει μπαίνει και στηρίζει. Είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Πότε κλείνετε αυτή τη βδομάδα, θα έχετε προεκπομπή μετά διακοπές? Ναι, ναι, τώρα την Παρασκευή. Οκ, okay. Και μετά γυρνάτε? Γυρνάμε μετά τα φώτα. Α, full season. Ναι, ωραία, ωραία, μπράβο, άντε να περάσετε καλά, γεια. Έλα. Συγχαρητήρια για χτες. Ήσουν στην παράσταση? Ήταν πάρα πολύ ωραία η παράστασή σου. Πρώτη φορά ήρθα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη, συγκινητική σε πολλές στιγμές. Δεν ήξερα, ξέρεις, ότι οι άνθρωποι έχουν τόσο δύναμη. Ξέρεις, 2,5 ώρες ήταν πολύ μεγάλη χορταστική. Πήρα να σου πω συγχαρητήρια. Ήταν πολύ όμορφη η στιγμή, επειδή σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια από εκεί που ανέφερες χωρίς να ονοματίσεις και την ιστορία του Θήμιου, που ουσιαστικά το ονομάτισες. Να είσαι πάντα καλά, έτσι ήθελα να σε πάρω να σου πω ότι ήταν πολύ ωραία. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Από σπού και ως σπού, δεν καταλαβαίνετε γιατί έχει πείσει τον ηθοποιό εκεί πέρα από το Ρήνο Παπαδόπουλο. Την κυβέρνηση πώς τη βλέπετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Εμένα με έχει πείσει. Με έχει πείσει. Και εγώ πείθηκα που έλεγε ο φίλος σου, ο Θοδωράκης. Το θυμάσαι? Από σπού και ως σπού. Α, ναι, ναι. Και γιατί όχι και ο Παπαδόπουλος, να σου πω, εντάξει, με τόσο κρατικό χρήμα που έχει μπουκώσει. Από υποχρέωση και μόνο. Πείθηκε. Τι να κάνει τώρα, τον ανάγκασε η δουλειά του. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρες μου. Πολύ σχολαστικά. Έλα, Αποστολή. Έλα, ρε. Α, τώρα σα πριν δεν σε έχω καλά. Λοιπόν, σε πήρα να σου πω κάτι, ρε. Και δηλαδή, αυτό που είχε πει ένα Κροατή για του οπαδού, αν θα βγαίνανε και για κάτι άλλο. Επειδή στον οπαδικό χώρο υπάρχουν τα πάντα, υπάρχουν και φασίστες, υπάρχουν και ρουφιάνοι, υπάρχουν και τα ζώα που είναι μόνο ομάδα μου και αυτά. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ αξιόλογα άτομα. Δεν ξέρω αν το ξέρει, ότι ένα από του σύγχρονου λαϊκού αγωνιστέ, δεν λέω το όνομά του, αρχικά Γάμα Κάπα, που τρέχει συνέχεια σε πληστηριασμού πρώτη κατοικία, τρέχει να βοηθήσει το σκυλάκι που το χτύπησε ο άλλο, τρέχει να πλακώσει στον παιδεραστή και έχει πάρα πολλά δικαστήρια. Είναι πολύ ενεργό μέλος σε κάποιο οπαδικό κίνημα μεγάλης ομάδας. Από εκεί πέρα και στις μεγάλες ομάδες υπάρχουν καλοί, και στις μικρές ομάδες που είναι ακόμα πιο καθαρό και αγνό γίνονται τρομερά πράγματα. Η Δόξα Βίρονα, που από ό,τι μου πει τώρα τελευταία μένει Βίρονα, τα παιδιά της Δόξας Βίρονα σταματήσαν ένα πληστηριασμό πρώτης κατοικίας τις προάλλες. Η Δόξα Βίρονα έχει βγάλει δύο ανακοινώσεις και η διοίκηση και οι οπαδοί που ευχαριστούσαν την προσφυγική αντιστασιακή Νέα Ιωνία για τη φιλοξενία. Αλλά σε κανένα μέσο δεν έπαιξε. Αν οι Ιωνιώτες πλακωθούν με οπαδούς άλλης ομάδας, θα είναι πρώτο θέμα στα κολοκανάλα του για αλητία, τον Ατάλο. Το ότι αυτή την Κυριακή εχθές έπαιζε η Ιωνία Σούρμενα, ο πρώτος με το δεύτερο, ένα παιχνίδι που έκρινε την άνοδο. Ήμασταν μαζί με τα παιδιά και τραγουδάγαμε για την προσφυγιά και τον αντιφασισμό, ούτε αυτό θα παίξει κανένα μέσο. Ρε μαλάκα, σε πιάσα στο τέλος εκπομπής, ο γυμναστηριακός. Ωπ, είδε στην κόψη. Ένα μωρή καύλα, να σου πω, άκουσα έναν τώρα, με είπε φασιστηριακό. Τι είναι αυτά, ρε μαλάκα, με τους Σιριζέους στα κομμούνια, δηλαδή. Αν δεν... Άσε, δεν βγάζει άκρη τώρα, εντάξει. Ρε μαλάκα, με συγχωρείς τώρα, έχω αποδείξει χρόνια ότι είμαι στη μέση. Είμαι με τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και. Ποια δημοκρατία, μωρή κακομοίρα, με τους Σαμαράης σου, να πας καθόλου καλά. Σου, ρε, και τι σημαίνει αυτό ότι είμαι φασίστης? Εντάξει, καθυπερβολή ίσως, καθυπερβολή. Ωστόσο, όταν είσαι με το Σαμαρά, σημαίνει μια σειρά από πράγματα. Ποιον έχω πειράξει εγώ, ρε μαλάκα? Έχω βρει την γκέι, έχω πειράξει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι
έχεις κάνει. Αγάμε σου ρε μαλάκα, τόσα χρόνια μιλάμε να πούμε. Γκέι δεν έχεις βρήσει γιατί σε αφορά το θέμα άμεσα. Αλλά οποιοδήποτε άλλο. Αν είναι κομμουνιστής πες ρε χάζω κούμουνο, ή αν είναι Σιριζέος ρε χάζω Σιριζέ. Δεν σημαίνει ότι άμα δεν πιστεύουμε αυτά που θέλετε εσείς είμαστε φασίστες. Υπάρχουμε και εμείς στη μέση ρε μαλάκα. Δεν ξέρω, με τους μέσους δεν τα πάω καλά. Άντε ρε γαμίσου μαλάκα, θα με πει ο άλλος φασιστηριακό λέω μαλάκα. Ρε μαλάκα με ξέρεις. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω, πολύ ψόφιο σε βλέπω. Παλιότερα πριν λίγο καιρό, δηλαδή γινόσαν πιο έξαλλος. Τώρα τι έχει γίνει. Πολύ νερό στα βλάκι έχει μπει. Εντάξει, δεν είπε τίποτα βρισιά, είπε φασιστηριακό. Ναι, μωρέ, σιγά τώρα, φασίστα σε είπε, έλα τώρα χαζομάρες. Με αυτά θα παρεξηγιόμαστε. Και εσύ με έλεγε στην αρχή και τώρα έχει καταλάβει και δεν λες μαλάκα. Με έλεγε φασίστα στην αρχή και γλυμμένο, πώς το λες, λαδωμένο αυτό και αρχίδια και τώρα κατάλαβες ότι δεν έχω καμία. Κατάλαβα, όχι, κατάλαβα και ότι δεν έχει νόημα γι' αυτό, αυτό κατάλαβα. Εγώ ρε φίλε, ούτε ναζί γαμοναζί, ούτε γαμοανάρχια. Τέλος. Αυτό πάρτε το χαμπάρι μέσα στη μέση. Και όποιος θέλει, ακούει, εμπάστε το στεμέβρι στον άνθρωπο και αυτό δεν του λέω τίποτα. Αλλά όχι ρε φίλε και φασιστηριακός. Δηλαδή, πού με έβγαλες ρε μαλάκα έτσι. Είδες, σε πήρανε χαμπάρι. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Τα 55 ευρώ φυσικά δεν θα με κάνουν πλούσιο. Δεν θα κάνουν πλούσιο αυτόν που του δίνω 55 ευρώ. Αλλά αυτά που έχετε κόψει από όλους τους εργαζόμενους έχουν κάνει εσάς πλούσιους. Κύριε, ο Σκρέκας το είπε αυτό. Ποιος το είπε αυτό. Ο Σκρέκας, ναι. 50-55 ευρώ καθαρά για έναν μισθωτό. Ένα ποσό το οποίο είναι κάτι περισσότερο από αυτό που έπαιρνε όλα τα προηγούμενα 10 χρόνια. Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν βαφτίζει ανάπτυξη το ξεπούλημα, γιατί αυτό που βαφτίζει ανάπτυξη είναι το ξεπούλημα τη ελληνική δημόσια περιουσία. Δώσω ένα παράδειγμα. Το 2001 ο Σιμίτης έκανε τη ΔΕΗ από επιχείρηση του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία για να μπορεί να τεμαχιστεί και να πουληθεί. Το 2015 ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και την έβαλε στο χρηματιστήριο της ενέργειας για να πληρώνει εσύ με τα λεφτά που δίνεις, δηλαδή είναι τζόγος αυτό, το ρεύμα των βιομηχάνων. Γιατί οι βιομηχανοί δεν παίρνουν την ίδια τιμή με σένα, αλλά επειδή έχουν μεγάλη κατανάλωση πρέπει να πληρώσεις εσύ το ρεύμα. Όπως έγινε και με τις τράπεζες, που τη γενιά των τραπεζών τις πλήρωσες εσύ και εγώ. Ο λαός τις πλήρωσε. Γι' αυτό γίνανε αυτά τα τιμολόγια. Όσο για τον πληθωρισμό που λέει ότι εσύ θα κάνουμε. Όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ανήκει στους Ρότσιλντ, έχει ανεβάσει τα επιτόκια τα τελευταία 3 χρόνια 10 φορές, αυτό το κόστος ο επιχειρηματίας θα μετακινήσει στον πελάτη. Ποιο πληθυσμό να ελέγξει, σε ποιους τα λες να φέρει.